Μετά από εισήγηση των διευθύνσεων προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, αναστήλωση αρχαίων μνημείων και μελετών μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μελέτης του ηλεκτροφωτισμού του ναού. Οι αρχές που καθόρισαν την εκπόνηση της μελέτης στηρίζονται στην ανάγκη προβολής και όχι επιβολής του φωτισμού επί του μνημείου, την προσαρμογή των εντάσσεων τόσο σε αυτό όσο και στο άμεσο περιβάλλον του, την απόδοση των σκιάσεων, την ανάδειξη του δομικού υλικού που είναι ο πρόλιθος, την αποφυγή της φωτορύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος την αναστρεψιμότητα της επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μελλοντικής αναστήλωσης του ναού. Ένα μήνα μετά, το Σεπτέμβριο του 2012, εκδόθηκε η απόφαση έγκριση της μελέτης. Μετά την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, το έργο ανατέθηκε στον μηχανολόγο μηχανικό κύριο Γεώργιο Βερονίκη, που σε συνεργασία με την εταιρεία Smart Electric ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες το Δεκέμβριο του 2012, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα φωτιστικά σώματα για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος. Το κόστος του έργου δεν ξεπέρασε τελικά τις 33.000 ευρώ. Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή ομιλία, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω κατά σειρά την Club Hotel Casino Vitrakis, την εταιρεία διάθρασης, τον κύριο Βερονίκη με την εταιρεία Smart Electric και τις αρμόδιες βέβαια διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού. Ευχαριστήσω οφείλω βέβαια και στους υπαλλήλους της Λάμπτα Ζήτα ΕΠΚΑ που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, στον αρχαιολόγο Σοκράτη Κουσούμη που σε συνεργασία με τη διάθραση εκπώνησε τη μελέτη, συντόνισε όλα τα συμβαδόμενα μέλη και επέβλεψε την εγκατάσταση, στη διοικητική υπάλληλο Αλεξία Πάνο, που προετοίμασε και ολοκλήρωσε έγκαιρα τις διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού, στο συντηρητή Βλάση Δελιστάθη και τους αρχαιοφύλακες που επόπτευσαν την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, στη σχεδιάστρια Μαρία Καλλίδη, που φιλοτέχνησε τις προσκλήσεις και τις αφήσεις των σημερινών εγγενείων, και τέλος το διοικητικό υπάλληλο Άρη Τσίρτσι, που ανέλαβε τη φωτογράφηση του φωταγωγημένου πλέον ναού. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα σας παρακαλούσα να απονείμετε τα εύσημα και στον εμπνευστή του ηλεκτροφωτισμού του νόμου του Απόλλωνα. Πρόκειται για τον αρχαιοφύλακα κύριο Παναγιώτη Ψωμά, που με τις ιδέες και τη στάση ζωής που τηρεί, δεν φωτίζει μόνο μνημεία, αλλά και τις ψυχές όλων μας που τυχαίνει να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ευχαριστώ. Ήταν και είναι πάντοτε μια στρατηγική της επιχείρησής μας να συμβάλλουμε στον τόπο που εργαζόμεθα, που υπάρχουμε, που αναπτυσσόμεθα. Τόσο εμείς, όσο και οι εργαζόμενοι μας, οι οποίοι είναι όλοι, όπως ξέρετε, κάτοικοι της Κορίνθου, του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό ήταν μια υποχρέωση που τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια, την εκτελέσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, αναπτύσσοντας διάφορα έργα και διάφορες εκδηλώσεις. Και παρόλο που οι καιροί που ζούμε μας υποχρεώνουν να περιορίσουμε αυτές τις χορηγίες, παρά τα αυτά συνεχίζουμε ακόμη και κάτω από ένα καθεστώς που δυστυχώς έχουν ζήσει καθεστώς ζημίας. Το συγκεκριμένο έργο μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί αναφέρεται σε κάτι όχι πολύ συγκεκριμένο, αλλά πολύ βασικό στην ομορφιά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να δώσουμε μία πινελιά περισσότερης ομορφιάς σε αυτόν τον τόπο. Και η ομορφιά, όπως ξέρετε, είναι η βάση για το ανθρώπινο γίγνεσθε. Και αυτό μας περιποιεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή, ότι και εμείς βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι στην ομορφιά αυτού του εξαιρετικού τόπου που ζούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.